Άλλη μια εξέλιξη που δεν περιμέναμε έρχεται στα νέα επεισόδια της σειράς. Με το Δημοσένη και την Ασπασία να περνάνε μια κρίση στη σχέση τους. Ποιο θα είναι όμως το μέλλον τους, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Ασπασία έχει ανακαλύψει την παράλληλη ζωή που έχει ο Δημοσθένης και δεν μπορεί να σηκώσει πια αυτό το φορτίο. Ο Δημοσθένης έχει μια παράνομη ζωή που έχει να κάνει με τη μαφία και αυτό δεν αλλάζει πια. Με το που θα μάθει αυτό το πράγμα η Ασπασία θα ξεσπάσει και θα δούμε το άλλο της πρόσωπο. Η γυναίκα θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της και θα του πει ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να ζει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Θέλει να ζήσει ελεύθερα και δεν αντέχει άλλο να εκτελεί τις διαταγές του άντρα της. Από την άλλη, εκείνος παρακολουθεί την επανάσταση της Ασπασίας, χωρίς να αντιδράει προς το παρόν, εκφράζοντας απλώς τις αντιρρήσεις του. Ωστόσο, σύντομα τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν. Κάτι θα συμβεί το οποίο δεν το περιμέναμε. Ο Δημοσθένης βγαίνει εκτός εαυτού και χωρίζει την Ασπασία. Και θα τους δούμε να μένουν χωριστά για ένα διάστημα. Η απόφαση που θα πάρουν και οι δύο είναι να πάρουν διαζύγιο και να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Πώς θα είναι άραγε όμως η ζωή του Δημοσθένη και της Ασπασίας μετά την απόφασή τους να χωρίσουν? Από την άλλη πλευρά τώρα, η νέα γιατρός της Μάνης, η Αφροδίτη, έχει ανάψει φωτιές για τα καλά σε δύο πρωταγωνιστές στη σειρά. Η γιατρός που πήρε τη θέση της Αντιγόνης, η όμορφη Αφροδίτη, από τη στιγμή που πατάει το πόδι της στη Μάνη, δεν περνά παρατήρητη από τον ανδρικό πληθυσμό, αλλά και η ίδια αρχίζει να γλυκοκοιτάζει δύο άντρες της Αρεόπολης, τον Χρήστο και τον Αποστόλη. Ο Χρήστος, όπως έχουμε δει ως τώρα, πέρασε το κατόφλι της πόρτας της Αφροδίτης μεταφέροντάς της φαγητό. Η Αφροδίτη έδειξε να γοητεύεται. Το ίδιο και ο Αποστόλης στο ιατρείο, όπου η Αφροδίτη με τα λόγια της κάποια στιγμή είδαμε να φέρνει σε δύσκολη θέση τον επιστάτη των Βρετάκων. Οι πληροφορίες, όπως έχουμε πει ως τώρα και σε άλλο βίντεό μας, λένε πως η καρδιά της νεαρής γιατρού θα έρθει να την κλέψει ο Χρήστος μετά από το χωρισμό του με την Εύα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!